Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 28 Νοεμβρίου του 2023. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας. Το απόψινό δελτίο έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ο λαός μας, όλα τα έχει Μαργιορί, ο Φερετζές της έλειπε. Δηλαδή δεν φτάνει που η Αγγλία πήγαινε, εξετάζει να δώσει τα Eurofighter και επειδή και η Γερμανία είναι σε άθλια κατάσταση, θα δούμε παρακάτω, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και αυτό. Θα τους δώσει, λέει, και φρεγάτες τύπου 23, Type 23, στην Τουρκία για να ισοφαρίσει, γιατί ο Ερντογάν να του πάει από την κατάσταση που δημιουργείται στο Αιγαίο. Δεν φτάνει λοιπόν αυτό, δεν φτάνει που προετοιμάζουν να κάνουν ασκήσεις στο Αιγαίο, στη γαλάζια πατρίδα, κοινές ασκήσεις με τους Άγγλους. Έχουμε και αυτό το σκάνδαλο που έγινε στο Λονδίνο τώρα. Θα το δούμε παρακάτω. Στην πολιτική σημασία έχει το αποτέλεσμα. Η Ελλάδα έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση για να θέσει και αυτά τα θέματα. Τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Αλλά αν παίρνει συμβούλους ή για θέματα εξωτερικής πολιτικής βάζεις ανθρώπους που έβγαλαν πανεπιστήμια της πλάκας, πέρασαν από το παράθυρο και όλος μπροχτά να γίνουν ό,τι γίνουν, τέτοια θα παθαίνεις, κύριε Μητσοτάκη. Τέτοια θα παθαίνεις. Με τις παρέες και με τους κολλητούς, στο τέλος θα φουντάρεις και την Ελλάδα. Για πρόσεχε. Για πρόσεχε. Λοιπόν, επειδή χθες είπαμε για την κατάσταση, κλείσαμε η τετραλογία, θα έλεγα, για το κουρδικό. Απλά να κάνω μια αναφορά σε αυτό, είναι ειδησιογραφικό. Χθες, με αφορμή την επέτειο, την 400η επέτειο από την ίδρυση του Εργατικού Κόμματος στο Κουρδιστάν, του ΠΚΚ δηλαδή, είχαμε μία επίθεση, έκαναν οι αντάρτες, έτσι για να το γιορτάσουν φαίνεται. Σκοτώθηκαν 3 Τούρκοι στρατιώτες, στρατιωτικοί, υπαξιωματικοί μόνιμοι είναι, και σύμφωνα με τους Τούρκους. Ενώ οι Κούρδοι λένε ότι εμείς μετρήσαμε 12 νεκρούς και παρουσίασαν σε βίντεο όπλα και άλλα ταυτότητες και τέτοια από 12 άτομα. Δεν ξέρω, το επίσημο βλέπουμε είναι 3 νεκροί, οι Κούρδοι λένε 12, και από ό,τι μίλησα, έτσι ζήτησα να μάθω τι συμβαίνει, μου είπαν ότι όταν έχει συννεφιά και ομίχλη και δεν μπορούν να δουλέψουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τότε οι Κούρδοι λένε ότι τους έχουμε για πλάκα τους Τούρκους. Παρότι εκεί είναι επαγγελματίες όλοι τους, είτε μπόρντο μπερελί, είτε κομάντο που έχουν εκπαίδευση, χρόνια και εμπειρία πολεμική, οι Κούρδοι λένε ότι τους έχουν, ότι τους όποτε επιτεθούν τους πηγαίνουν πάνω τους και καταλαμβάνουν και τις θέσεις που έχουν. Αυτά πιστεύω ότι στο ΓΕΘΑ, παρότι τώρα είμαστε σε κατάσταση, σε φάση εναγκαλισμών, ότι το ΓΕΘΑ κάνει τις απαραίτητες αξιολογήσεις. Απλά να αναφέρω κάτι. Από το 2018, επειδή οι Κούρδοι αντάρτες έχουν οργανωθεί εκεί στο όρος Κανδύλι και υπάρχουν και πολλά ελληνικά τοπονύμια, και το όρος Κανδύλι, υπάρχει και όρος Ζάγρος. Ζάκρος έχουμε στην Κρήτη, έχουμε και εκεί. Και υπάρχουν και άλλες ονομασίες, Άσος, όρος Άσος. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται είναι είτε κατάλοιπα της Αλεξανδρινής περίοδου, είτε και πιο πριν υπήρχαν δάνεια φαίνεται. Εκεί λοιπόν, επειδή έχουν κάνει έναν στρατό οι Κούρδοι και προσπαθούν και αυτοί να εξυγχρονιστούν, να ακολουθήσουν τις επιταγές της τεχνολογίας, δυσκολεύονται οι Τούρκοι, παρότι έχουν υπεροχή στον αέρα με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε στην παρατήρηση είτε ακόμα και στις προσβολές, και έχουν υποστεί πολλές απώλειες οι Κούρδοι από αυτά τα μηχανήματα. Ξεκίνησαν λοιπόν στις 11 Μαρτίου του 2018 την επιχείρηση Kararlılık, που σημαίνει αποφασιστικότητα, η οποία τελείωσε το Μάη του 2019. Κράτησε ένα χρόνο και 2 μήνες δηλαδή. Δεν πέτυχαν πολλά πράγματα. Ο στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να καταλαμβάνουν μια περιοχή για να περιορίζουν το χώρο δράσης, την περιοχή δράσης των ανταρτών. Δηλαδή στο Βόρειο Ιράκ, σε ξένη χώρα, καταλαμβάνουν μια περιοχή
δημιουργούν μια βάση στρατιωτική εκεί. Στη συνέχεια έκαναν άλλες επιχειρήσεις της σειράς Πέντσα, Λαβίδα δηλαδή. Ξεκίνησαν 28 Μαΐου, δηλαδή μόλις τελείωσε η Καραλλκ, ξεκίνησαν επιχειρήσεις Πέντσε. Έκαναν την Πέντσε 1, Πέντσε 2, Πέντσε 3, την Πέντσε Καπλάν, την Πέντσε Καρτάλ και προσέξτε, από τις 18 Απριλίου του 2022 μέχρι σήμερα που μιλάμε, θα συμπληρωθούν 1,5 χρόνο σίγουρα και πάμε για 2. Είπαν όταν την ξεκίνησαν δεν θα την κάνουμε τους, γίνεται στην κυρίως στην κοιλάδα GAP, Gare GAP, ZAP, Gare και ZAP. Είναι περιοχές βραχώδες, εκεί οι αντάρτες έχουν, για να αποφύγουν την παρατήρηση, έχουν κάνει τούνελ, σύραγγες δηλαδή μέσα στις πέτρες, στους βράχους, υπάρχουν απόκριμοι βράχοι και γι' αυτό παραπονούνται και έχουν κάνει και διεθνή διαβήματα ότι τους χρησιμοποιούν χημικά εναντίον τους για να τους βγάλουν, επειδή δεν μπορούν να τους βγάλουν από μέσα, χρησιμοποιούν χημικά. Εν πάση περιπτώσει αυτή η Πέντσε Κιλίτ, στην Πέντσε Κιλίτ, να τα ακούν ορισμένοι αυτά, συμμετέχουν και σχηματισμοί ταξιαρχίες ολόκληρες, οι οποίες με βάση στις ασκήσεις που κάνουν εναντίον των ελληνικών νησιών δηλαδή, βλέπουμε ότι συμμετέχουν στα σχέδια για τα ελληνικά νησιά. Και αντί να βρίσκονται να είναι ετοιμοπόλεμες για τα ελληνικά νησιά, βρίσκονται εκεί. Και από τον Εύρο, από την πρώτη στρατιά, από την Ανατολική Θράκη, βρίσκονται εκεί. Αυτό για να αντιληφθεί ο μέσος ακομάτιστος Έλληνας που δεν φοράει γυαλιά παραμορφωτικά, πόσο σημαντικό είναι το κίνημα το κουρδικό, είτε τώρα, είτε όταν οριμάσει ή όταν πετύχει και το στόχο του, πόσο σημαντικό θα είναι αυτό για την ασφάλεια και τη σταθερότητα όλων των λαών της περιοχής, εν προκειμένου της Κύπρου και της Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, τεθωρακισμένη ταξιαρχία που τη βλέπουμε να ασκείται σε αποβατικές επιχειρήσεις εναντίον νησιών του Αιγαίου, βρίσκεται εκεί. Ένα περίεργο πράγμα, τώρα ψάχνοντας να βρω, πέρσι 27 την ημέρα πάλι την 44η επέτειο από την ίδρυση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, είχε 3 νεκρούς στρατιώτες. 27. Πάλι φέτος 27, πάλι 3 νεκρούς. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώνουν οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, να το ξαναπώ, ότι στόχος της Τουρκίας, αν βρω χρόνο θα γράψω αυτό το βιβλίο με τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία να αφομοιώσει τους Κούρδους, να κάνει δηλαδή μια πολιτισμική γενοκτονία και εθνοκάθαρση σε ορισμένες περιοχές, όπως το Αφρίν. Γιατί έχω αρκετό υλικό μεταφρασμένο και συγκεντρωμένο αρκετό υλικό. Αλλά τελικώς, εάν το κατορθώσει αυτό η Τουρκία, ή αν κατορθώσει με κάποιο τρόπο σβήσει όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και κατορθώσει να πετύχει μία, είτε να τους αφομοιώσει όλους, είτε να σπάσει την αγωνιστικότητά τους και να συμμαχίσει μαζί τους. Αυτό θα είναι η χειρότερη εξέλιξη για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Η χειρότερη εξέλιξη για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Ενώ εάν οι Κούρδοι κατορθώσουν να αποκτήσουν αυτονομία και στην Τουρκία, όπως απέκτησαν στο Ιράκ και de facto στην Συρία, αυτό θα είναι η απαρχή της λύτρωσης των λαών της περιοχής, των Ελλήνων της Κύπρου και της ίδιας της Ελλάδας. Ιδάλλως, και επειδή πηγαίνουμε σε ένα νέο κόσμο πολυπολικό και επειδή η Τουρκία διεκδικεί να είναι ένας από τους πόλους του νέου κόσμου και όχι η Ελλάδα, τι σημαίνει νέος πόλος? Νέος πόλος σημαίνει ξαναπηγαίνει η ανθρωπότητα. Ξέρετε, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε κατά βάση τις αυτοκρατορίες. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κόσμος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επιταχύνθηκε η διαδικασία της ίδρυσης των εθνικών κρατών και διαλύθηκαν 3 αυτοκρατορίες τότε. Η Οθωμανική, η Αυστρο-Ουγγρική,
η γερμανική, διαλύθηκε και η τσαρική αυτοκρατορία λόγω των Μπολσεβίκων και φυσικά άρχισαν να διαλύονται και οι αυτοκρατορίες της Αγγλίας και της Γαλλίας, ενώ με τα αποικιοκρατικά της, με την αποαποικιοποίηση. Τώρα με τους πόλους, τον πολυπολικό κόσμο, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε πάλι μια αυτοκρατορία με έδρα την Κωνσταντινούπολη και όλα τα γυροκράτη θα γίνουν τα νέα βιλαέτια της Νεοοθωμανικής Τουρκίας. Αυτό η Ελλάδα πρέπει να τα αποφύγει, με δεδομένο ότι η Ευρώπη είναι αυτή που είναι. Για δείτε τι δρόμο υπάρχει κίνδυνος να πάρουμε. Γι' αυτό είπα, οι απλοί Έλληνες, τι να κάνουμε, εμείς τώρα δεν είμαστε ούτε κόμμα, ούτε θα γίνουμε, ούτε κόμμα, ούτε κανένας οργανισμός. Είμαστε 20, 30, 40, 50 χιλιάδες άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω, γύρω από αυτό το κανάλι και από άλλα κανάλια. Να απλώσουμε το χέρι μας ξανά στους Κούρδους. Εντάξει, έγιναν λάθη, έγινε προδοσία του Αζαλάν, τα είπαμε αυτά στην προχθεσινή μας εκπομπή, να απλώσουμε ξανά το χέρι μας στους Κούρδους, να τους δείξουμε. Καλά, το μέγεθος της προδοσίας δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή, καθ' αυτή την περίπτωση του Αζαλάν. Ποιος θα σε εμπιστευτεί όταν προδίδεις το σύμμαχό σου? Ποιος θα σε ξανά εμπιστευτεί? Και είδαμε πώς μας άδειασαν τα Εμιράτα. Ήρθαν, έκαναν συμμαχία μαζί μας, φαίνεται είδαν και αυτοί τι είμαστε, μας εγκατέλειψαν, ξαναπήγαν με τους Τούρκους. Αυτό το κύρος της χώρας επλήγει με εκείνη την υπόθεση. Και έμαθα τώρα μετά την εκπομπή μου, είπαν ότι κάποιοι πανεγύριζαν, λέει, που τον δώσαμε εδώ στην Ελλάδα. Κρατικοί αξιωματούχοι ανώτατοι. Γιατί νομίζετε ότι πάει η χώρα έτσι? Επειδή έχουμε τέτοιους ξεφτυλισμένους. Εν πάση περιπτώσει, να απλώσουμε το χέρι μας. Σας το ξαναλέω, ακόμα και έτσι μπορούν, αν ασκήσει η χώρα πολιτική για το κουρδικό, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι 40 εκατομμύρια άνθρωποι, από το 40 εκατομμύρια υπάρχουν 5 εκατομμύρια που είναι, μπορεί να είναι και εκατομμυριούχοι και θέλουν να επενδύσουν και δεν θέλουν να επενδύουν στην Τουρκία, ούτε στο Ιράκ ούτε στη Συρία, δεν μπορούν. Θέλουν μια χώρα και τα δίνουν είτε στην Ελβετία, επενδύουν είτε στην Ισπανία, στην Ιταλία, όχι στην Ελλάδα. Εμείς αρχίσαμε να φέρνουμε κάποιους να έρθουν να επενδύσουν εδώ. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε ο καθένας κάνουμε. Επειδή αυτές τις μέρες, λόγω της απουσίας για τις ελιές και τα λάδια, δεν διάβασα σχόλια, κράτησα μερικά σχόλια τώρα να τα διαβάσουμε. Ο κύριος Τσόγκας Λεωνίδας, δεν λέει να κρύψουμε το όνομά του. Καλημέρα κύριε Σάββα και κύριε Σταύρο. Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ μαζί σας. Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και μας είναι άκρως ενδιαφέρουσες και μας βοηθούν στην κατανόηση των γεγονότων που μαστίζουν καθημερινά τη γεωστρατηγική περιοχή στην οποία ζούμε με όλα τα εσωτερικά προβλήματά της. Στην ομιλία που σας προωθώ τη βρήκα πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερα σε μία αναφορά κάνει λόγο για τους λαθρομετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχουν τα λεγόμενα sleeping cells, αναμένοντας τις οδηγίες σκοτεινών δυνάμεων. Αυτό αναφέρεται στο 27ο λεπτό και μετά. Ίσως εάν κρίνετε σκόπιμο να αφαιρώσετε μία αναφορά σε αυτή την ομιλία. Σας χαιρετώ και εύχομαι καλό αγώνα με πάντα μπροστά το συμφέρον του ελληνισμού. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι κοιμόμενοι πυρήνες στην Ευρώπη. Αυτούς, ιδιαίτερα τα σοβαρά κράτη, τους εντοπίζουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι και αν πάνε να κοιμηθούν μπορούμε να τους αρπάξουμε. Ο φόβος ο μεγάλος είναι η μοναχική λύκη. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στην Αγγλία. Γεννήθηκε στην Αγγλία. Θεωρείται πλήρως ενσωματωμένος. Έχει σπίτι. Έχει οικογένεια, ενώ πατέρα, μάνα, λεφτά, αυτοκίνητα. Έχει τα πάντα. Και πάει και ανατινάζεται. Γιατί επηρεάζεται από αυτό. Από το διαδίκτυο. Αυτή η μοναχική λύκη είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί το Ισλαμικό κράτος, αλλά και ό,τι άλλο κινείται τώρα στο χώρο, έχουν, πρέπει να το πούμε, εκπληκτικές μεθόδους προπαγάνδας. Σε βάζουν σε ένα λούκι και σε πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Πάμε να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Κύριε Καλλιτερίδη, καλημέρα, ονομάζομαι Σωτήρης και είμαι Έλληνας της Κύπρου. Θα ήθελα να παραμείνω ανώνυμος.
Εντάξει, δεν θα πούμε όνομα. Θα ήθελα αν μπορούσε να κάνεις μια αναφορά σχετικά με την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Μένω εδώ για 1,5 χρόνο λόγω εργασίας. Τι κατάλαβα μέχρι στιγμής, το σύνταγμα της Κύπρου είναι ίδιο με το εδώ, της Βόρειας Ιρλανδίας. Δεύτερο, η Βρετανία σαν εγκύτρια δύναμη προσπαθεί να κάνει το ίδιο όπως έγινε στην Ιρλανδία και στο τέλος να συγκυβερνίζουν την περιοχή. Σας ανεβάζω μια φωτογραφία της οθόνης μου στο Google, όπου το Google Maps όταν είσαι στις βάσεις το παρουσιάζει σαν βρετανικό έδαφος. Αυτό το ξέρουμε φίλε, είναι κυρίαρχες βάσεις λέει. Λες και τις έχτισαν οι παππούδες τους εκεί. Τέλος, ο λόγος που σου στέλνω αυτό το μήνυμα είναι ότι όσο η Κύπρος δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, τόσο οι Βρετανοί πουλάνε υπηρεσίες στη ΣΥΠΑ και το Κυπριακό μένει στην άκρη. Εξάλλου, ας δούμε και τους συμμάχους μας πόσο θέλουν τη Μεσόγειο-Νατοϊκή λίμνη. Να δούμε το όχι της Βρετανίας και Τουρκίας, αλλά με την ΗΠΑ να τους πιέσουν και το στρατό κατοχής να γίνεται προστάτης της Κύπρου. Αυτή είναι μία άποψη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε. Να σας πω την ίδια, δεν το έχω σκεφτεί διεξοδικά, αλλά καταρχάς θα έπρεπε η Κύπρος να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αφού όμως ξεκουμπιστούν τα στρατεύματα κατοχής από εκεί. Γιατί αν δεν γίνει μέλος του ΝΑΤΟ αφού έχουν φύγει, θα θεωρεί το ΝΑΤΟ ότι είναι δεδομένο να έχουμε στρατεύματα κατοχής. Κατά τα άλλα, αφού είναι Ελλάδα, θα έπρεπε πιστεύω να είναι και αυτή. Ο κύριος Γκότσης μου έστειλε ένα σχόλιο 10 σελίδες. Κάπα Γκότσης. Κώστας, μάλλον Κώστας. Κώστα, δεν μπορώ να διαβάσω 10 σελίδες. Εν πάση περιπτώσει, ούτε πρόλαβα να το διαβάσω. Θέλει και 20 λεπτά διάβασμα, μισή ώρα. Να το διαβάσω και το ζουμί λες για την ιστορία σου όταν ήσουν στο στρατό. Τη διαβάσω και θα πω το ζουμί τουλάχιστον. Λοιπόν, γεια σου Σάβα, δεν θέλω να σε καθυστερώ διότι έχεις και πρέπει να διαβάσεις και τα άπειρα σχόλια των υπόλοιπων φίλων. Σου θυμίζω αυτό, θεωρώ ότι θα άξιζε να το αναφέρεις. Τώρα έτσι τηλεγραφικά κάποια σχόλια σκόρπια. Λάθη δεν κάνεις, μην ανησυχείς, το ξέρουμε ότι δεν είσαι Θεός. Και αν κάνεις και κανένα λάθος πάντα το διορθώνεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το X προφέρεται X και όχι X. Ευχαριστώ. X βεβαίως είναι στα γαλλικά, αλλά παρομοίως και το R προφέρεται R και όχι R. R βεβαίως είναι στα γαλλικά. Έχω δει ότι δεν λες πλέον ότι μας πιέζει ο χρόνος. Μπράβο Σάβα, εμείς θα θέλαμε και 2 ώρες να σε ακούμε. Ευχαριστούμε για τον κόπο. Οπότε αν κουραστείς και λιγότερο χρόνο, δώσε ή πάρε και καμιά άδεια να ξεκουραστείς. Εντάξει. Πάμε τώρα. Ναι. Είπες ότι είμαι λίγο υπερβολικός. Ναι, κάτι έγραψα, το απάντησα. Δεν υπερβάλλω καθόλου όταν λέω ότι η δουλειά που κάνεις αξίζει 1 εκατομμύριο. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνεις. Και μην το ζητάς καθόλου. Είσαι απίστευτος με αυτά που μαθαίνεις κάθε μέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να πω αυτό, αλλά με αφορμή την αναφορά σου για τις βόμβες φωσφόρου και τη φωτογραφία του καμένου Κουρδόπουλου που έκαψαν οι Τούρκοι και την παρουσιάζουν σαν έγκλημα των Ισραηλινών εναντίον των Παλαιστινίων, δεν ξέρω αν το γνώριζες. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό οι Τούρκοι. Ξέρετε, έδειξε ένα παιδί Κουρδόπουλο στη Συρία, στη Ροζάβα, που το έκαψαν αυτοί με βόμβες φωσφόρου και μετά αυτή τη φωτογραφία την παρουσίαζαν ότι το έκαναν οι Ισραηλοί εις βάρος των Παλαιστινίων. Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες τώρα, τι νομίζετε. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προκαταρκτικής γενοκτονίας των Αρμενίων, στην οποία άκουσαν, εξαντώθηκαν 300.000 Αρμένοι στα Άδανα το 1909 ή 8, κάτι τέτοιο, πριν το 1915 φυσικά. Και εκεί λοιπόν οι Τούρκοι ισχυριζόντουσαν ότι οι Αρμένοι είχαν κάνει επανάσταση και έπρεπε να την καταπνίξουν. Και είχε πάει ένας δημοσιογράφος διπλωμάτης και συζητούσε με τους Τούρκους και τον πήγαν σε ένα νοσοκομείο νεκροτομείο, του έδειξαν εκατοντάδες πτώματα, τραυματίες κλπ. Και το είπαν ότι είναι Τούρκοι που τους τραυμάτισαν ή τους σκότωσαν οι Αρμένοι. Ενώ ήταν ανάποδο. Τους νεκρούς Αρμενίους και τους τραυματίες τους παρουσίασαν σαν Τούρκους τους ξένους. Και μετά αποδείχθηκε συμπτωματικά ότι εκείνοι οι νεκροί και τραυματίες που του έδειχναν ήταν Αρμένοι που είχαν σφάξει οι Τούρκοι. Για το λόγο το αληθές διάβασα στο τέλος του άρθρου αυτό της Wikipedia. Κύριε Καλυτερίδη, γεια σας. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα εφιαλτικό σενάριο για το Μεσανατολικό. Το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ατομικής βόμβας. Για να τη χρησιμοποιήσει εναντίον του.
Και ίσως ήδη το Ιράν να έχει μία ατομική βόμβα και ετοιμάζει άλλες 10. Χρειάζονται κάποιο χρόνο για να το κάνουν αυτό και το Ισραήλ σε μεγάλη αναστάτωση για να μην τους ανακαλύψει και τους σταματήσει. Έτσι εξηγείται η θυσία της Παλαιστίνης, γιατί το Ιράν δυστυχώς θα βρει τρόπο να ρίξει την ατομική βόμβα στο Ισραήλ, τότε θα γίνει το προφητικό Αρμαγεδόν. Πακιστάν, Βόρειος Κορέα και ίσως Ρωσία τους βοήθησαν. Δεν είμαι φανατικός με τη θρησκεία, ούτε βασίζομαι σε προφητείες. Η συγκυρία των γεγονότων με οθεί σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, το οποίο ολοψύχως απέφχομαι. Δημήτρης Μπελέσες από τη Νέα Υόρκη. Και τέλος, ο Στράτος. Ο Τζαλάν ήταν και είναι ένας από τους πιο έντιμους και αρσενικούς ηγέτες ενός λαού. Κρίμα για την κατάστασή του εδώ και χρόνια. Στα της Ελλάδας, ο Ζάβας χειρίστηκε την υπόθεση με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τα εθνικά συμφέροντα του κράτους. Όσον αφορά τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, είναι τεράστιες, γιατί έβαλαν το συμμαχικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Αλλά όταν βλέπεις ολόκληρη υπερδύναμη Ρωσία να υποκύπτει στις πιέσεις των ΗΠΑ, δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο να μην υποκύψει η κυβέρνηση, ειδικά του Σιμίτη. Αλλά και από την άλλη, μια εθνική κυβέρνηση που θα έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα, με οποιασδήποτε συνέπειες και αν είχαν οι πράξεις της, θα προστάτευε τον Τζαλάν στο κέντρο των Αθηνών. Γιατί με αυτή την πράξη θα κέρδιζε ένα σύμμαχο για δεκαετίες που αριθμεί στην περιοχή 40 εκατομμύρια με απίστευτη δυναμική και προοπτικές στον αιώνα που ζούμε. Λοιπόν, αυτά είπε και ο φίλος μας ο Στράτος. Παρεμπιπτόντως να σας πω κάτι. Ήρθε χθες ένα παιδί. Μπορεί να είναι και αυτός ο Στράτος, δεν ξέρω. Ο οποίος ζει κάπου στην Αμερική. Η μάνα του, ο πατέρας του Έλληνας, μανιά της, και η μάνα του από μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Αυτό το παιδί, παρότι γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρότι είναι Αμερικανός πολίτης, έχει και ελληνικό διαβατήριο, ήρθε 17 χρονών και υπηρέτησε εθελοντής στρατιώτης στις καταδρομές. Και ένα μεγάλο μέρος της θητείας του το πέρασε σε μια βραχονισίδα. Ήρθε εδώ, τον είδαμε χθες, μιλήσαμε, έτοιμος ανα πάσα στιγμή να προσφέρει στην πατρίδα με κάθε τρόπο, άμα χρειαστεί και με τη θυσία του. Ενώ αν κληθεί να υπηρετήσει, θα είναι εδώ και θα πάει στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Θέλω να πω, υπάρχει η ελπίδα ακόμα. Επειδή ακούστηκαν πολλά στη διάρκεια του βομβαρδισμού της Γάζας, θα το διαβάσω όλο για να ίσως κάποιοι άνθρωποι αλλάξουν στάση με αυτά που λέγανε, σε σχέση με αυτά που λέγανε. Λοιπόν, σύμφωνα με την Αμερικανο-Παλαιστίνια επιστήμονα Αμανέη Τζαμάλ, οι κάτοικοι της Γάζας υποβάλλονται από το 2007 σε αποκλεισμό από το Ισραήλ, αλλά τα 2/3 αυτών δεν εμπιστεύονται την διεφθαρμένη και απολυτερική Χαμάς που κυβερνά το θύλακα και δεν πιστεύουν ότι αυτή θα βελτιώσει τη ζωή τους. Η έρευνα έγινε επιστημονικά πριν την εισβολή της Χαμάς και τον πόλεμο. Έχουμε αυτήν την Ισραηλινή κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη και έχουμε αυτά τα καθεστώτα της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής που με το πέρασμα του χρόνου έχουν γίνει πιο δικτατορικά και αυταρχικά, σχολιάζει η Τζαμάλ. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο μέσος Παλαιστίνιος, συνηθισμένος στην κατοχή μιας δύναμης, του Ισραήλ, πλέον ζει υπό την κατοχή δύο εξουσιών, της Ισραηλινής και της Παλαιστινιακής, προσθέτει η 52χρονη πανεπιστημιακός, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και έζησε τα παιδικά της χρόνια στη Ραμάλα. Με τον συνάδελφό της Μάικλ Ρόμπινς, η Τζαμάλ ίδρυσε το Αραβικό Βαρόμετρο, το οποίο πραγματοποιεί κοινωνιολογικές έρευνες και δημοσκοπήσεις κάθε δύο χρόνια, από το 2006 μέχρι σήμερα, σε 16 χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η έρευνα με τίτλο «Αυτό που πραγματικά σκέφτονται οι Παλαιστίνοι για τη Χαμάς» διεξήχθη μεταξύ 790 ανθρώπων στη Δυτική Όχθη και 399 στη Λωρίδα της Γάζας. Ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου και διακόπηκε λόγω του πολέμου. Τα συμπεράσματα προκάλεσαν έκπληξη. Πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, το 67% των Παλαιστινίων στη Γάζα εμπιστευόταν λίγο ή καθόλου τη Χαμάς. Λίγο ή καθόλου. Τα 2/3. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άποψη
με βάση την οποία όλη η λωρίδα της Γάζας στηρίζει τη Χαμάς και κατά συνέπεια όλη η λωρίδα της Γάζας πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για τις φρικτές πράξεις της Χαμάς, άρα καλά κάνουν οι Ισραηλοί και την καταστρέφουν. Διότι δυστυχώς αυτό διάβαζα στην πλειονότητα των Ελλήνων που σχολίαζαν. Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί είναι εναντίον της Χαμάς, τι να κάνουν. Η Τζαμάλ και ο Ρόμπινς δημοσίευσαν πριν από ένα μήνα τα συμπεράσματα της έρευνάς τους στο επιστημονικό περιοδικό Foreign Affairs, ενώ η πανεπιστημιακός τα σχολίασε και σε podcast που υπογράφησε, που ηχογράφησε για λογαριασμό το New York Times. Άρα είναι για να περάσουν σε δυτικά μέσα, σημαίνει ότι έχουν ισορροπία. Στη Γάζα, τουλάχιστον ισορροπία, για να μην πω γέρνουν προς τη Δύση. Στη Γάζα οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στον οικονομικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ από το 2007. Ποιον θεωρείται υπεύθυνο για τα οικονομικά σας προβλήματα, ρώτησαν. Πιστεύαμε ότι ο πρώτος ένοχος θα ήταν το Ισραήλ λόγω του αποκλεισμού, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αναφέρθηκαν στη διαφθορά της Χαμάς, λέει η Τζαμάλ. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης και της Γάζας σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι η διαφθορά των κυβερνήσεών τους προστίθεται στον Ισραηλινό αποκλεισμό, λειτουργεί προσθετικά δηλαδή, τονίζοντας ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς, που εξελέγει το 2005, από τότε είναι, 20 χρόνια πάνε, είναι πλέον στο 9%, ο ένας στους 10 τον θέλει. Εξάλλου στη Γάζα, πριν από την 7η Οκτωβρίου, τα 2/3 δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετά για να ζήσουν την οικογένειά τους για 30 μέρες, μέχρι να ξανάρθουν τα εφόδια ή τα χρήματα. Καθώς δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές από το 2006, η πλειονότητα των Παλαιστινίων στη Γάζα επικρίνουν τον αυταρχισμό της Χαμάς. Συγκεκριμένα στις 6 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν, εισβάλλουν, το 60% δηλώνει ότι δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα και ανοιχτά τη γνώμη του και το 72% στη Γάζα, ότι δεν μπορεί να διαδηλώσει ειρηνικά φοβούμενο αντίπεινα. Η εχθρότητα της Παλαιστινιακής κοινής γνώμης έναντι της Χαμάς ενισχύθηκε ή μειώθηκε έπειτα από 6 εβδομάδες πολέμου που έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 15.000 ανθρώπους και σε Παλαιστίνιους και 12.000 Ισραηλινούς. Η Τζαμάλ και ο Ρόμπινς απάντησαν εν μέρει στην ερώτηση του Foreign Affairs. Τα δεινά που υπέστησαν οι Παλαιστίνοι πιθανόν τους ριζοσπαστικοποίησαν και αυτό ενδέχεται να υπονομεύσει μακροπρόθεσμα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Πριν από τις 7 Οκτωβρίου, ακούστε εδώ ποσοστά, το 80% των Παλαιστινίων ήλπιζε σε μια διπλωματική διευθέντηση. Δεν ήθελε πόλεμο δηλαδή. Άρα δεν ήταν με τη Χαμάς. Από τους οποίους το 56% ήταν υπέρ της λύσης δύο κρατών και το υπόλοιπο υπέρ της λύσης ενός κράτους ή μιας ομοσπονδίας. Αυτή είναι η λύση κατά την άποψή μου. Ομοσπονδία, ισότιμα να ζουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα κράτος, διότι δεν μπορούν να υπάρξουν όπως είναι τα σύνορα εκεί. Δεν είναι βιώσιμα τα κράτη. Σύμφωνα με τη Τζαμάλ, οι κάτοικοι της Γάζας φαίνονται ανοιχτοί στη λύση των δύο κρατών σε μια ειρηνική συμφιλίωση με το Ισραήλ στη βάση των συνόρων του 1967. Μόνο το 20% υποστήριζε την ένοπλη αντίσταση. Άρα, γιατί λέμε να τους ισοπεδώσουν, σκοτώστε τους όλους και όλα αυτά, κάντε τους λύπασμα. Είναι λογικό αυτό τώρα? Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια άλλη δύναμη, να είμαστε εμείς ανυπεράσπιστοι και να κάνει, επειδή έτσι θεωρεί, να κάνει λύπασμα όλους τους Έλληνες? Διότι άμα το επικροτής που γίνεται δίπλα σου, αύριο θα έρθει και σε σένα. Οι διοικητές της CIA και της Mossad, της CIA και της Mossad, βρίσκονται στο Κατάρ. Έχουμε πει και χθες ότι χθες έληξε η εκεχηρία, Τρίτη και Τετάρτη επεκτάθηκε, άρα θα αφαιθούν 10 συν 10 και εξετάζεται να γίνει ίσως άλλες 2 μέρες ή άλλες 4 μέρες. Και λένε, θα το δούμε παρακάτω, ότι μετά θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για τους στρατιωτικούς που έχουν συλλάβει η Χαμάς. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είπαμε ποια είναι. Τώρα, έχει ένα εκπληκτικό άρθρο το BBC, θα το διαβάσουμε όλο φυσικά. Εμένα με φώτισε πάντως. 6 ολόκληρες σελίδες είναι. Μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας, στο Ινφογνώμων Πολιτικά, που αναφέρει όλο το ιστορικό της προετοιμασίας της επιχείρησης της Χαμάς, της εισβολής. Τι ακριβώς έκαναν? Είχαν κάνει
ιδρύσει και ένα κιμπούτς μέσα και μια στρατιωτική βάση και κάνανε επιχειρήσεις, ασκήσεις εκεί, 4 ασκήσεις, μία κάθε χρόνο. Από το 10, πότε ξεκίνησε η πρώτη, 20. Ναι. Από το 29 Δεκεμβρίου του 20 έγιναν 4 ασκήσεις μέχρι τώρα. Οι ασκήσεις Strong Pillar. Και σε αυτές τις έκαναν με τρόπο που να μην δείχνουν τι θέλουν φυσικά, αλλά σε αυτές όλες τις ασκήσεις δοκιμάστηκε το σενάριο το οποίο εφαρμόστηκε στις 7 το μηνός. Λέει διάφορα εκπληκτικά πράγματα μέσα. Όσοι ενδιαφέρονται για τα επιχειρησιακά, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Πάντως λέει ότι δεν είναι μόνο η Χαμάς. Ενώθηκαν 5 φατρίες, λέει, για να συμμετέχουν. Ότι 30.000 με βάση τις εκτιμήσεις των Ισραηλινών είναι οι μαχητές της Χαμάς. Ενώθηκαν 5 φατρίες και γι' αυτό δεν είναι σίγουρη ούτε η Χαμάς για το πόσοι ακριβώς είναι οι όμηροι. Γιατί οι φατρίες έχουν τα δικά τους, τις δικές τους σύραγγες, τις δικές τους κρυψώνες και ακόμα και τώρα λένε ανακαλύπτουμε και άλλους όμηρους. Επειδή υπάρχει και το στεγανό μεταξύ τους. Έχει και φωτογραφίες αυτό το... Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Χαμάς μετά την εισβολή. Από τις ασκήσεις που έκαναν και τις προσομοιώσεις που έκαναν, πώς θα εισβάλλουν, πώς θα καταλάβουν. Διαβάστε το, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Χαμάς ενημέρωσε την Αίγυπτο και το Κατάρ ότι εντόπισε περισσότερους Ισραηλινούς ομήρους. Σας είπα γιατί. Γιατί τους πήραν, φαίνεται, κάποιες από τις φατρίες. Στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε χθες το βράδυ ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ιζάτ Αρσάκ, στο κανάλι Al Arab του Κατάρ, εκεί που βρίσκονται οι διοικητές της CIA και της Mossad. Όπως αναφέρει το Ισραηλινό ιδιοσιογραφικό μέσο Χαρέτζ, η Χαμάς, ανέφερε ο Αρσάκ, είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των Ισραηλινών στρατιωτών που κρατούνται όμηροι και γι' αυτό το θέμα δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις για το στρατό θα είναι ξεχωριστές από αυτές για τους πολίτες και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου το γνωρίζει αυτό. Μπορεί αυτό να διαπραγματεύονται τώρα. Ο Αρσάκ είπε επίσης ότι η Χαμάς εξακολουθεί να είναι παρούσα στη βόρεια λωρίδα της Γάζας και ελέγχει την κατάσταση, σε εισαγωγικά το αναφέρει. Επίσης ένα εκπληκτικό άρθρο από την Deutsche Welle, εκπληκτικό. Ποιος επωφελείται από την εκεχηρία? Και εδώ πρέπει να... Λέει κατά βάση ότι υποφελείται η Χαμάς. Ο στρατιωτικός ιστορικός Ντάνι Όρμπακ του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ. Λέει, από στρατιωτική άποψη πρόκειται για μια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα είναι πως ο στρατός θα χάσει τη δυναμική που είχε αποκτήσει. Δηλαδή είχε φτάσει σε ένα επίπεδο επιχειρησιακό υψηλό, τώρα έπεσε, άντε ξανά να το ανεβάσεις, λέει. Λέει, τις προηγούμενες εβδομάδες ο στρατός βελτίωνε ολοένα και περισσότερο τη στρατηγική του, λέει ο Ντάνι Όρμπακ. Η διακοπή των επιχειρήσεων είναι τώρα σαν να σταματάς μια μηχανή που αποδίδει πολύ καλά και το να ξανατεθεί αυτή σε λειτουργία θα είναι πιο δύσκολο. Είπαμε μέχρι 10 μέρες μπορεί να πάει η εκεχηρία. Η Χαμάς θα βγει ισχυρότερη από την εκεχηρία, τονίζει ο Όρμπακ, εξηγώντας πως θα αξιοποιήσει το χρόνο για να ανασυνταχτεί, να συλλέξει πληροφορίες, να ξαναπάει κόσμο στη Βόρεια Γάζα, γιατί επιτράπηκε, και να εισάγει νέα όπλα και πυρομαχικά παράνομα από τη Χερσόνησο του Σινά. Η συμφωνία για την εκεχηρία προβλέπει την ανταλλαγή 100 ομήρων και 400 Παλαιστινίων. Λέει ο Όρμπακ ότι η Χαμάς θα επιδιώξει την κατά το δυνατό επέκταση της εκεχηρίας. Σας το είπε, ο Αρσάκ τι είπε πριν από λίγο. Άλλες διαπραγματεύσεις για τους στρατιωτικούς. Η τρομοκρατική οργάνωση ελπίζει ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας στα πλαίσια των εκεχηρίων και τελικά θα συμφωνήσει μια κατάπαυση του πυρός διαρκείας, γράφει η εφημερίδα Israel Hayom. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, το Ισραήλ απέχει ακόμα σημαντικά από την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων. Λέει
ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον ακόμα 2 μήνες, λέει το δημοσίευμα. Κατά το διάστημα της εκχυρίας, σύμφωνα με τον Όρμπακ, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέχουν και αυτές πληροφορίες για τον εχθρό, παραμένουν ταγμένες στην περιοχή. Οι Ισραηλινά μέσα εκτιμούν ότι μια ισχυρότερη Χαμάς θα αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή για τον Ισραηλινό στρατό. Ο Όρμπακ εκτιμά επίσης πως με την επανέναρξη των μαχών θα υπάρξουν σημαντικά περισσότεροι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες. Νομίζω είναι 382-83 μέχρι τώρα οι νεκροί στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τώρα. Λέει ο ίδιος εισαγωγικά. Τελικά διακινδυνεύονται οι ζωές των στρατιωτών για να σωθούν αυτές των απαχθέντων. Μία θυσία πάντως που έχει αξία για τους Ισραηλινούς, όπως υπογραμμίζει ο ειδικός. Κατά τον Όρμπακ, η εκεχηρία δεν είναι πραγματικά καθοριστική για την έκβαση του πολέμου, τον οποίο το Ισραήλ θα μπορούσε να κερδίσει όσο δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη πίεση για μία κατάπαυση του πυρός διαρκείας. Μια πίεση που θα προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Παίζει ρόλο πάντως και η κατάσταση στο εσωτερικό για την κατάπαυση του πυρός και αναφέρομαι όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι συγγενείς των ομήρων, είναι και οι αριστεροί, είναι και οι άνθρωποι που θέλουν μια άλλη πολιτική. Είπαμε χθες ότι το πλοίο Central Park, το δεξαμενόπλοιο, ότι κατελήφθη, επενέβησαν οι Αμερικανοί, άρπαξαν 4-5, προσπάθησαν να φύγουν κάποιοι. Δεν έχουν εμπλοκή οι Χούθης της Ιεμένης στην απόπειρα κατάληψης του πλοίου Central Park. Οι ΗΠΑ και ειδικότερα το Πεντάγωνο ανακοίνωσαν ότι η απόπειρα πειρατείας ενός εμπορικού πλοίου που συνδέεται με το Ισραήλ φαίνεται να έγινε από Σομαλούς πειρατές και όχι από τους αντάρτες Χούθης της Ιεμένης, όπως λεγόταν στην αρχή. Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε φωσφορικό οξύ και έγινε απόπειρα πειρατείας από σομαλική ομάδα. Κατά την απελευθέρωση του πλοίου από τους επιτιθέμενους, 5 ένοπλοι προσπάθησαν να διαφύγουν με ένα μικρό σκάφος, αλλά τους συνέλαβε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Τι λένε τώρα οι ανσαρουλάκτες Ιεμένης? Η πολιτική πτέρυγα του κίνηματος, η στρατιωτική είναι η Χούθης. Ο ισχυρισμός των Αμερικανών ότι έσωσαν το Central Park του Ισραήλ είναι μια ψυχολογική επιχείρηση και ο ισχυρισμός ότι εκτοξεύσαμε εμείς, οι Χούθης δηλαδή, βαλιστικούς πυράβλους και χάσαμε το στόχο είναι επίσης κατασκευασμένη ιστορία. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους Αμερικανούς ότι αν θέλουμε να χτυπήσουμε ένα στόχο θα το κάνουμε. Όπως ακριβώς χτυπήσαμε τα πετρέλαια της Αράμκο, τα οποία προστατεύονται από τα συστήματα αεράμενα της Αμερικής. Στη Σαουδική Αραβία που τα χτύπησαν. Ο αναπληρωτής υπουργός άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι έχει οριστικοποιηθεί η αγορά 25 αεροσκαφών Σουχόι 35 και αριθμού επιθετικών ελικοπτέρων Mi-28. Τα Σουχόι 35 στην πολεμική αεροπορία, τα Mi-28 στην αεροπορία στρατού. Λέγεται ότι πιθανόν τα Mi-28 νομίζω ότι έχουν παραδοθεί, κάτι τέτοιο νομίζω ότι αναφέρθηκε. Λοιπόν, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower πέρασε από τα στενά του Ορμούζ. Εκεί λοιπόν το έκαναν κάποιες αναγνώριση μέσω ηλεκτρονική οι περσικές, οι ιρανικές αρχές και λένε οι Ιρανοί, το Eisenhower απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας στα περσικά και στη συνέχεια πέρασε από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή τα μη επαδρομένα αεροσκάφη μας λέει ήταν πάνω από το αεροπλανοφόρο. Όταν το αεροπλανοφόρο είδε πολλά ιρανικά ταχύπλοα, κινήθηκε γρήγορα προς τα νότια του Περσικού κόλπου και στα νερά των συμμαχικών προς τις ΗΠΑ χωρών. Αυτά και με το μέτωπο του Ιράν. Να πάμε τώρα στις διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενεργεί σαν να είναι υπεράνω του νόμου. Σφοδρή επίθεση κατά το Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενεργεί σαν να είναι υπεράνω του νόμου ενώ σκοτώνει 30 χρόνια δουλειάς στην προσπάθεια να βρεθεί ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Αυτή η προσπάθεια καθίσταται άνευ νοήματος με τη συνέχιση αυτού του πολέμου, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να χάνουν την πίστη τους στη βιωσιμότητα αυτής της διαδικασίας.
δήλωσε ο Αϊμάν Αλ Σαφάδη σύμφωνα με τον Guardian. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα εμπίπτει στο πεδίο του νομικού ορισμού της γενοκτονίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση μεσογειακών χωρών στη Βαρκελόνη. Τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να αναγνωρίσει ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της μεταχείρισης του Παλαιστινιακού λαού από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, σημείωσε, έχει εργαστεί συστηματικά για να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη, για να αρνηθεί στον Παλαιστινιακό λαό τον πολιτισμό του, την ιστορία του, τα δικαιώματά του να υπάρχει. Αυτό ήταν και τρομοκρατία, τόνισε. Ένα άλλο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι η αξιοπιστία του διεθνούς δικαίου. Τώρα το κατάλαβες. Το διεθνές δίκαιο φτιάχτηκε έτσι ώστε όλοι να το τηρούν. Έτσι είναι, αλλά δεν υπάρχει η αρχή η οποία θα επιβλέπει και θα επιβάλλει την εφαρμογή του. Στα κράτη, στο δίκαιο των κρατών υπάρχει το κράτος. Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει ένα υπερκράτος και να λέει σε ένα κράτος εσύ παραβίασες το διεθνές δίκαιο, φάει μια καμπάνα όπως τρώει ο πολίτης σε ένα κράτος. Το διεθνές δίκαιο φτιάχτηκε έτσι ώστε όλοι να το τηρούν. Δεν είναι έτσι. Φτιάχτηκε για να το τηρούν όλες οι χώρες. Δεν φτιάχτηκε έτσι ώστε να επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες να το παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ συμπεριφέρεται σαν να είναι υπεράνω του νόμου και αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε ο Σαφάντη. Η Τουρκία να δεις παραβίαση που κάνει. Τώρα ξυπνήσατε. Ο Στόλτεμπεργκ. Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ από τις Βρυξέλλες, να πούμε δε ότι εκεί που γίνεται μια σύνοδος για την Μεσόγειο, είδα αγκαλιές και φιλιά ο Χακάν Φιντάν με τον Αλμπάρεζ, τον Ισπανό. Προσέξτε το κι αυτό, γιατί θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Η σχέση της Τουρκίας με την Αγγλία και την Ισπανία είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Από τις Βρυξέλλες λοιπόν ο Στόλτεμπεργκ απίφθινε έκκληση για παράταση της πάυσης των εχθροπραξιών στη Γάζα, προκειμένου να συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό κτλ. Κάλεσε το Ιράν επίσης να χαλιναγωγήσει τους οικείους και εταίρους του, τον άξονα της αντίστασης που λέει, και μετά από μία σειρά επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία. Ο Στόλτεμπεργκ ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει μια πιο μόνιμη αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων στην περιοχή για να διατηρήσει την ειρήνη. Η σταθερότητα εξαρτάται από το ότι όλες οι πλευρές επιλέγουν το διάλογο και τη διπλωματία αντί της σύγκρουσης και του χάους. Είπε κι άλλα ο Στόλτεμπεργκ, κάλεσε την Ουγγαρία και την Τουρκία να τελειώνουν με τη Σουηδία. Λοιπόν, φύγαμε και από εδώ. Ο Μπλίνκεν μεταβαίνει στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, αυτή τη βδομάδα εννοώ. Θα υπογραμμίσει την ανάγκη να συνεχιστεί η αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων της Γάζας, δήλασε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος όμως θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο Μπλίνκεν θα συζητήσει με τους εταίρους τις θέσεις της Ουάσιγκτον για το μέλλον της Γάζας και την ανάγκη ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτος, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Γνωστοποίησε επίσης ότι ο Μπλίνκεν θα παραστεί στην 28η διάσκεψη των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι 30 Νοεμβρίου με 12 Δεκεμβρίου, εκεί που ήταν να πάει ο Μπάιντεν και δεν πάει επειδή έχει τα προεκλογικά του. Πάμε να δούμε τώρα, έχουμε ένα θέμα Αμερικάνο-Ελληνο-Ρωσικό. Το Bloomberg αναφέρει ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Τις αναφέρει αυτές τις εταιρείες, Minerva Marine, Thena Maris και TMS Tankers. Λέει ότι έχουν προειδοποιηθεί, κάποιες από αυτές σταμάτησαν, κάποιες μειώθηκαν. Οι τρεις ελληνικές εταιρείες μετέφεραν ρωσικό αργό επί δεκαετίες, ενώ συνέχισαν να το κάνουν παρότι οι περισσότερες δυτικές εταιρείες σταμάτησαν να εκτελούν δρομολόγια υπό το φόβο των κυρώσεων και την επιβολή των πλαφών. Αν μη τι άλλο, οι διαδρομές ήταν προσοδοφόρες.
Το ρωσικό εμπόριο πετρελαίου έφερε έσοδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους στις εταιρείες που πήραν το ρίσκο και παρέμειναν στην επιχείρηση. Τα ναύλα για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εκτινάχθηκαν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι με δεξαμενόπλοιο από τα λιμάνια της Βαλτικής στην Ινδία τον περασμένο χειμώνα, καθώς οι ναυλωτές χρεώνουν υψηλές τιμές λόγω του κινδύνου και των κυρώσεων. Και από τον Οβοροσίς και από τον Εύξηνο Πόντο. Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε, και εδώ δεν είναι, εμείς δεν είμαστε με τα συμφέροντα των εφοπλιστών, αλλά ο εφοπλισμός και η ελληνική εμπορική ναυτιλία εδώ και δεκαετίες στηρίζουν την ελληνική οικονομία, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Εντάξει, έχουμε χιλιάδες ναύτες και μάλιστα όχι ναυτάκια, αυτά παίρνουν ξένους. Μιλώ για αξιωματικούς και πάνω, μέχρι πλοιάρχους, με μισθούς 10 και 15 και 18 και 20.000 ευρώ το μήνα. Εντάξει, άρα άλλο ένα εμπόδιο από τους συμμάχους. Αφήνουν τους Τούρκους να κάνουν, να έχουν 3 αγωγούς φυσικού αερίου με την Τουρκία και εμείς στα εμπάργκο. Οι Τούρκοι οικονομάνε και εμείς στα εμπάργκο. Καταλάβατε. Στόλτεμπεργκ. Καθήκον του ΝΑΤΟ υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά χωρίς πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή, θα στηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θα πολεμήσουμε με την Ρωσία. Προειδοποίησε τη Μόσχα ότι η Μόσχα επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τις συμμαχικές δημοκρατίες. Το κύριο καθήκον του ΝΑΤΟ παραμένει η παροχή υποστήριξη στην Ουκρανία, χωρίς όμως να εμπλακεί σε άμεσο πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Όπως μεταφέρει το Ουκρανικό πρακτορείο Στράνα, δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ. Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες, την παραμονή της συνάντησης, σήμερα και αύριο είναι η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Πήγε και ο δικός μας εκεί. Το ΝΑΤΟ έχει δύο θεμελιώδη καθήκοντα. Το πρώτο είναι να υποστηρίξει την Ουκρανία. Το άλλο πιο σημαντικό καθήκον είναι να αποτρέψει την κλιμάκωση. Να αποτρέψει τη μετατροπή αυτή τη σύγκρουση σε πόλεμο πλήρους κλίμακας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Επειδή αυτό θα φέρει περισσότερα δεινά, θάνατο και καταστροφή. Σύμφωνα με τον Στόλτεμπεργκ, το ΝΑΤΟ στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσική Ομοσπονδία σχετικά με την ετοιμότητά του να υπερασπιστεί το έδαφος του, ιδίως με την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς. Όντως, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και βαλτικές χώρες έχει τεράστια ενίσχυση των δυνάμεων. Πιστεύει δε ότι το Κρεμλίνο δεν σκοπεύει να συνδικολογήσει και το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι προετοιμασμένο για μακροπρόθεσμο πόλεμο. Ναι, αυτό έχει ένα τίμημα, αλλά το τίμημα της μη στήριξης της Ουκρανίας είναι πολύ υψηλότερο από το τίμημα της υποστήριξης. Θα είμαστε πιο ευάλωτοι αν κερδίσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Σημείωσε ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ μόνο μετά τον πόλεμο και αν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει ποιοι τρόποι τερματισμού αυτού του πολέμου είναι αποδεκτοί. Πάλι στέλνει το μήνυμα στην Ουκρανία, σαν να λέει τελείωνε. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Στόλτεμπεργκ είπε προχθές ότι το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία για τα μέλη του συμφώνου. Ενώ άλλα μας λέγανε. Ο Γενικός Γραμματέας παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στο μέτωπο είναι πιο περίπλοκη από το αναμενόμενο. Έτσι το λένε τώρα. Τέλος, ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι το Κίεβο προκαλεί μεγάλες απώλειες στη Ρωσία, έχει ανακαταλάβει το 50% του εδάφους που είχε καταλάβει η Ρωσία, σωστό, και ότι επικράτησε ως κυρίαρχο ανεξάρτητο έθνος. Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη για την Ουκρανία. Προσθέτοντας ότι η Ρωσία είναι πιο αδύναμη πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Έτσι και έτσι αυτό. Οι Ρώσοι παίζουν, εκβιάζουν την Αμερική με τον Εβαν Γκρέσκοβιτς, τον δημοσιογράφο, δικαστήριο, λέει για άλλους 2 μήνες θα μείνει προφυλακισμένος. Αυτός ήταν στη Wall Street Journal, είναι μεγάλο θέμα για την Αμερική αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Ρωσία λέει στους Αμερικανούς, ελάτε να κάνουμε διαπραγματεύσεις, τι θα μας δώσετε για να σας τον δώσουμε. Ή μάλλον ποιον θα μας δώσετε για να σας τον δώσουμε. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ουκρανίας, συνεχίζονται οι επιθέσεις από τον κύκλο του Ζελένσκι εναντίον του αρχηγού ΓΕΘΑ,
και συνεχίζεται η φιλολογία ακόμα και για στρατιωτικό πραξικόπημα για ανατροπή του Ζελένσκι και ανάληψη της εξουσίας από τον Ζαλούζνη για να οδηγήσει, λέει, τον πόλεμο στον τερματισμό του πολέμου. Πιθανόν να είναι και φημολογίες αυτά, πάντως το σίγουρο είναι ότι προβλήματα μεταξύ του Ζελένσκι και του Ζαλούζνη είναι υπαρκτά και θα τα δούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Ο Λαυρόφ έδωσε άδεια, άνοιξε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, η Βουλγαρία, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, για να περάσει το αεροπλάνο του Λαυρόφ, το άνοιξε και τα Σκόπια, για να παραστεί ο Λαυρόφ στο συνέδριο του ΟΑΣΕ που θα γίνει στα Σκόπια. Ο Λαυρόφ λέει ότι δεν θα συναντηθούμε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, δεν θα συναντηθεί ο Λαυρόφ με τον Μπλίνκεν, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από πλευρά των ΗΠΑ. Πάντως ο Λαυρόφ λέει ότι πολλοί ζητούν να συναντηθούν μαζί μου και να συζητήσουμε. Στον ΟΑΣΕ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν Ουκρανία και οι τρεις βαλτικές χώρες επειδή συμμετέχει ο Λαυρόφ. Ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του ΟΑΣΕ στα Σκόπια. Επισήμανε ότι ορισμένες δυτικές χώρες ζήτησαν να συναντηθούν μαζί του σε μία μάλλον σπάνια κίνηση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπάρχουν ήδη αρκετά αιτήματα για συναντήσεις που προέρχονται από εκπροσώπους της Δύσης, δήλωσε ο Λαυρόφ, αφού το αναφέρθηκε σε μία συνάντηση που είχε πέρσι με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν στη Σύνοδο της Ομάδας των 20 Αναπτυγμένων και Αναπτυσσομένων Χωρών. Ο Λαυρόφ δεν είπε πάντως ποιοι ζήτησαν συναντήσεις μαζί του. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, Μπουγιάρος Μάνι, είχε δηλώσει αυτό το μήνα ότι αναμένει να συμμετάσχει ο Μπλίνκεν μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, είπε, αρνήθηκε. Ο Σμάνι δήλωσε ότι οι γείτονες των Σκοπίων δεν έχουν μέχρι στιγμής λάβει μια τελική απόφαση για τους κανόνες υπέρπτυσης της. Τελείωσε αυτό, το άνοιξε η Βουλγαρία. Φυσικά θα συναντήσουμε τον καθένα, δήλωσε ο Λαυρόφ. Εάν κάποιοι μας προσεγγίσουν, δεν θα το βάλουμε ποτέ στα πόδια, ούτε θα κρυφτούμε. Ο ΟΑΣΕ αποτελείται από 57 μέλη και στόχος του οργανισμού αυτού που έχει έδρα τη Βιέννη είναι η πρόληψη των συγκρούσεων και των κρίσεων ασφαλείας. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε, δεν πειράζει. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, καταρχάς να πούμε ότι η ανάπτυξη της Ευρώπης και ειδικά της Γερμανίας τα τελευταία 30 χρόνια οφείλεται και στο γεγονός ότι είχε και σε σχέση με τα διεθνώς επικρατούντα είχε και προνομιακές φθηνές τιμές ενέργειας. Όταν έχει φθηνή ενέργεια, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλοι. Τώρα που πήγε στο Θεό η ΔΕΗ σε εμάς, έτσι, και στα εργοστασιακά και στις οικογένειες. Αυτό λοιπόν έπαιξε ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας. Όταν οι ΗΠΑ έλεγαν όχι στο Nord Stream 1 και Nord Stream 2, θυμάστε τι λέγανε. Και μετά τους ανατείναξαν, όποιοι τους ανατείναξαν, δεν ξέρουμε, έτσι. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Και μπήκαν και τα εμπάργκο. Και έγινε ό,τι έγινε αυτά τα 2 χρόνια σχεδόν. Είπαμε ότι και η ακριβή ενέργεια αλλά και το εμπάργκο θα επηρεάσει τις οικονομίες της Ευρώπης, είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Όχι μόνο αυτό. Αυτό, η οικονομική κατάσταση και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, είχαμε προειδοποιήσει από αυτό το κανάλι ότι θα θέσει σε κίνδυνο και τα πολιτικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ολλανδία σκέφτονται να κάνουν πρόορες εκλογές στη Γερμανία. Γιατί? Πάει να σκάσει η οικονομία της Γερμανίας. Άρα, μήπως λέγαμε ότι ο στόχος του πολέμου είναι να αποδυναμωθεί η Ρωσία ή και να διαλυθεί, αλλά σίγουρα
να αποδυναμωθεί. Έλεγαν οι Άγγλοι, είπαν ένας αξιωματούχος, ένα φίλο, τώρα λέει που πιάσαμε την αρκούδα στη Δαγκάνα, λέει, α, την αφήσουμε, άστε να αιμορραγεί εκεί πέρα, ας σκοτώνονται οι Ουκρανοί, δεν πειράζει. Αξιωματούχος Άγγλος, Βρετανός. Μήπως όμως ήταν στο στόχαστρο ήταν και η Ευρώπη? Δηλαδή δεν ήταν μόνο να πουλήσουν ακριβό φυσικό αέριο υγροποιημένο οι Αμερικανοί. Μήπως έπρεπε να φάνε και μερικές φαλιάρες οι Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι και να κοντίνουν λίγο, να φτωχύνουμε όλοι, να αποδυναμωθούμε όλοι για να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Για να δούμε τι λέει η Deutsche Welle για τη Γερμανία, γρήγορα. Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, η γερμανική κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στο Βερολίνο για να κλείσει δημοσιονομικές τρύπες, τρυπάρες, όχι τρύπες, 60 δις είναι οι τρύπες. Μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης της 15ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με την οποία τα κονδύλια ύψους 60 δισεκατομμυρίων που είχαν μείνει αχρησιμοποιητά για την αντιμετώπιση της πανδημίας από το 2021, δεν μπορούν εκ των υστέρων να μεταφερθούν σε επόμενους προϋπολογισμούς για άλλο σκοπό, συγκεκριμένα στο Ταμείο για το Κλίμα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Καγκελάριο, απαιτείται συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2023, ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε με διαδικασία εξπρές χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καταρτιστεί μετά και την πολιτική απόφαση για αναστολή του κανόνα του χρεόφρενου, που δεν επιτρέπει την ανάληψη νέων χρεών πέραν του 0,35% του γερμανικού ΑΕΠ για το 2023. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις συνταγματικές επιταγές, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Christian Lindner. Το ίδιο επανέλαβε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χέμπεστράιτ στο κυβερνητικό briefing, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν νέες συνταγματικές προσφυγές. Σε κάθε περίπτωση, για να περάσει ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, απαιτείται και η έγκριση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, το οποίο όμως θα πρέπει να κηρύξει κατάσταση έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, πιθανώς η ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να γίνει 13 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά στις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει να περάσει και από το δεύτερο κοινοβουλευτικό σώμα, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Και όλα αυτά ενώ στον αέρα παραμένει ακόμα ο προϋπολογισμός του 2024. Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ο Σόλτς ενώπιον της Ολομέλειας Γερμανικής Βουλής, απαντώντας για περίπου 20 λεπτά σε ερωτήσεις βουλευτών. Βαβαρό Ζέντερ. Μέσα σε ένα τέτοιο τεταμένο πολιτικό σκηνικό, ο επικεφαλής των Βαβαρών Χριστιανοκοινωνιστών, JSU, είναι οι Χριστιανοδημοκράτες, στην Βαβαρία λέγονται Χριστιανοκοινωνιστές. Άρα ο επικεφαλής και πρωθυπουργός της Βαβαρίας, Μάρκους Ζέντερ, ζητά πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές και μάλιστα ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου του 2024, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Bild, η γερμανική κυβέρνηση πηγαίνει από τη μία ήττα στην άλλη. Ειδικά όμως στην παρούσα συγκυρία η χώρα χρειάζεται ηγεσία και σαφήνεια. Συνεπώς ο καγκελάριος θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει δράση και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το λαό. Οι πρόορες εκλογές θα ήταν ο καλύτερος και δικαιότερος τρόπος. Σύμφωνα με τη Zeit και άλλες εφημερίδες, ο Ζέντερ προχωρά μάλιστα και ένα βήμα παραπάνω, καταθέτοντας και συγκεκριμένη μετεκλογική πρόταση συνεργασίας, μια νέα εκδοχή μεγάλου συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης με τους Σοσιαλδημοκράτες, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασίας με τους Πράσινους ή τους Φιλελεύθερους. Να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στα παλιά. Αυτά. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει κάλπες πρόωρες. Έτσι δεν είναι? Είπα πριν από λίγο ότι η σχέση Τουρκίας με Ισπανία και Βρετανία είναι επικίνδυνη. Ελοχεύει κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Ερντογάν με τον Σάντσες, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, συζήτησαν τις Ισραηλινές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και διαρκή ειρήνη. Αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε πολύτιμες τη στάση της Ισπανικής κυβέρνησης κατά των παράνομων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και τις ανακοινώσεις της υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους.
Ο Ερντογάν είπε ότι εμείς είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Είπαμε, νομίζω στη χθεσινή εκπομπή, ναι, στη χθεσινή, ότι μίλησαν τηλεφωνικά ο Ερντογάν με το Ραϊσί. Ήταν σήμερα να πάει να επισκεφθεί την Άγκυρα ο Ραϊσί και ανακοινώθηκε ότι δεν θα την επισκεφθεί. Ακυρώθηκε η επίσκεψη χωρίς να αναφερθούν οι λόγοι. Τώρα θέλει ψάξιμο αυτό, να δούμε τι και πώς. Κάτι έγινε πάντως εκεί. Ενόχληση στον ακραίο εθνικιστικό χώρο στην Τουρκία προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακύλα Σάλεχ, ο οποίος απέτησε να κλείσουν οι τουρκικές βάσεις στη χώρα, και αυτά λίγο πριν επισκεφθεί ο Πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης την Τουρκία. Του ταχώνουν οι ακροδεξιοί. Θα την κρατήσουμε την είδηση, θα την αναφέρουμε αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πούμε άλλα πράγματα. Είχαμε μία προέλαση των Τούρκων πάλι στην νεκρή ζώνη, στρατιώτες, και αυτό θα το δούμε αύριο, απλά σαν τίτλο το λέμε. Η Κύπρος έστειλε 11 ελικόπτερα Mi-35 επιθετικά ελικόπτερα ρωσικά, 12 είχε αγοράσει, το ένα συνετρίβει εκεί λίγο πριν την Πάφο, είναι ισχυρά οπλικά συστήματα, μάλιστα ο Βούτσιτς τα ονόμασε αυτά, είναι, λέει, πραγματικά άρματα. Θα πάρουμε, πήραμε ένα ποσό, αυτά γίνονται στην προσπάθεια απορροσοποίησης της Εθνικής Φρουράς. Όταν δεν έδινε κανένας στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου όπλα, οι Ρώσοι έδωσαν S-300, που ο Σιμίτης είπε άστα και τους πήραμε στην Κύπρο, τους έδωσε TAF-80 άρματα μάχης, τους έδωσε και τα Mi-35 τα επιθετικά ελικόπτερα. Τώρα μας λένε οι Δυτικοί, που δεν έδιναν στην Κύπρο τότε οπλικά συστήματα, τώρα λέει διώξτε τα. Έδιωξαν λοιπόν αυτά, ετοιμάζονται μάλλον να διώξουν και τα TAF-80, να τα αντικαταστήσουν με Μερκαβά. Τώρα δεν ξέρω αν οι Ισραηλοί έχουν Μερκαβά να δώσουν μετά τον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, πήραν ένα ποσό από τους Σέρβους, η Κύπρος. Θα πάρουν και κάποια συστήματα πυροβολικού. Μακάρι, το πυροβολικό είναι στρατηγική σημασία όπλο για την Κύπρο. Ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το πυροβολικό. Για την Κύπρο όντως ο πόλεμος στην Κύπρο θα είναι βληματοκεντρικός όπως στην Ουκρανία. Και επίσης παίρνουμε, η Εθνική Φρουρά δηλαδή, 6 ελαφρά επιθετικά ελικόπτερα H-145M της εταιρείας Airbus Helicopters, και υπάρχει πρόβλεψη για άλλα 6 για να τα αντικαταστήσουμε. Είπαμε έχουμε 80 άρματα μάχης, TAF-80, 82 μου φαίνεται TAF-80, και πιθανόν να τα αντικαταστήσουμε Μερκαβά, αυτά θα το δούμε πιο μετά. Ο Φρέντι Μπελέρη έδωσε συνέντευξη στο Sky, ταχώνει στο ράμα, προχθές έκανε και μια ανάρτηση, για αύριο τα αφήνουμε να τα δούμε. Για κάποιους που λένε τι Έλληνας είναι αυτός με Φρέντι, καλό είναι όταν δεν γνωρίζουμε να μην κάνουμε σχόλια, πιστεύουν ότι δεν είναι Έλληνας. Προχθές ένας ταξιτζής, ένας οδηγός ταξί, με έφερε από κάπου, είχα πάει σε μια επίσκεψη, ήταν από τη Χιμάρα. Πώς σε λένε? Έντμοντ. Εντάξει, από ευγένεια τώρα, τι να πω, μου λέει, εντάξει, καταλαβαίνω, λέει, αλλά όταν πήγαινε ο πατέρας μου, όταν γεννήθηκα, πηγαίναμε στο δημοτολόγιο να μας γράψουν, σου έδιναν μια λίστα με ονόματα. Δεν σου άφηνα να βάλεις ονόματα που ήθελες, ελληνικά ονόματα. Και από τη λίστα διάλεξε το Έντμοντ. Για τον Μπελέρη διάλεξε το Φρέντι. Άρα μην βγάζετε συμπεράσματα εύκολα. Δεν ξέρετε τι τράβηξε ο ελληνισμός εκεί πέρα. Πάλι έχουμε διεθνή διάσκεψη για παγκόσμια συμμαχία κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Ξυπνάνε, μου φαίνεται. Υβριδική επίθεση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας με εργαλειοποίηση μεταναστών καταγγέλνουν Λετωνία και Φινλανδία. Η Πρωθυπουργός της Λετωνίας, Εβίκα Σίλινα, δήλωσε σήμερα ότι οι μετανάστες που επιδίωκαν να μπουν πρόσφατα στη χώρα μέσω της Λευκορωσίας χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος μιας υβριδικής επίθεσης από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ενάντια στη Λετωνία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί δεν είναι απλά αιτούντες άσυλο. Είναι μια υβριδική επίθεση που δεχόμαστε από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, δήλωσε η Λετωνή Πρωθυπουργός,
κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Φιλανδό ομόλογό της στο Ελσίνκι, ο οποίος, ο Πέτερι Όρπο, είπε ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη Φιλανδία οι 900 που μπήκαν το τελευταίους μήνες, 900 αλλοδαποί, είναι ζήτημα, συνιστούν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Τα εκατομμύρια που πέρασαν από εδώ, το είπαμε και χθες, είπε ένας στην Ελλάδα ότι είναι πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Είπε ότι δεχόμαστε υβριδική επίθεση από τους Τούρκους που τους δεχόμαστε εδώ να κάνουμε και χειροφιλήματα. Γιατί δεν το λένε. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την... Τι να πούμε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα, πραγματικά πολύ σημαντικά θέματα. Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης, είπα το ΧΑΚ να τον κάνει μια συνέντευξη και μας ξύπνησε. Έχουνε δεσμεύσει σχεδόν όλη την περιοχή της γαλάζιας πατρίδας με ΝΟΤΑΜ, η οποία είναι από τώρα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου νομίζω. Δηλαδή όσο θα είναι εδώ ο Ερντογάν, δεσμευμένη η περιοχή της γαλάζιας πατρίδας με ΝΟΤΑΜ από τους Τούρκους και κάνουν και την άσκηση Ντουγού Ακντενής νομίζω στις περιοχές των κατεχομένων και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σοϊ προσέγγιση είναι αυτή? Τι σοϊ προσέγγιση είναι αυτή? Θα μας τα πει ο Γιάννος που τα ξέρει, είδα, έχει και χάρτες και τα λοιπά. Επίσης είδα σιωπητήριο στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλά για αυτά τα έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μας αποκοιμίζουν ή για να μας αφυπνίζουν? Δεν έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο? Τι είναι αυτά που κάνει η Τουρκία, παραμονή της έλευσης του Ερντογάν εδώ, κλείνει το μισό Αιγαίο, όλη τη γαλάζια πατρίδα πάει να την κάνει πράξη με ΝΟΤΑΜ? Και κάτι ψελίζουν, λέει, δεν μπορούμε, λέει, είναι νόμιμο δικαίωμα να κάνουν ΝΟΤΑΜ στα διεθνή ύδατα. Χαίρο πολύ. Αν όμως αυτές οι ΝΟΤΑΜ ταυτίζονται με τα όρια της γαλάζιας πατρίδας, δεν σας πάει το μυαλό που το πάει η Τουρκία? ΝΟΤΑΜ, 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 κάποια στιγμή θα πει αυτά είναι δικά μας όλα. Με βελούδινο τρόπο θα μας τα πάρουν. Δεν θα κάνουν πόλεμο, δεν είναι χαζί. Πόντο-πόντο, υποχωρήσεις, κερδίζουν τις υποχωρήσεις, υποχωρήσεις, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, τα αποκρίνεται ο τύπος και σιγά σιγά να το συνηθίσουμε. Θα δούμε αν μιλήσει ο Γιάννος και μετά θα έρθουμε και εμείς εδώ. Πάμε τώρα στην υπόθεση των Ελγινίων Μαρμάρων, όπως θα λένε οι Άγγλοι, του Παρθενώνα. Τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα λοιπόν. Από ό,τι μου είπε ο Σταύρος που προσπάθησε να μελετήσει το θέμα, η γυναίκα, η Αμάλ Κλούνη, η γυναίκα του Κλούνη, αυτή η Λιβανέζα, που δουλεύει σε ένα πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο, από ό,τι μου είπαν, είχε ετοιμάσει μία προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο για να διεκδικήσουμε από εκεί τα γλυπτά και τα μάρμαρα. Και η τότε κυβέρνηση, νομίζω ο κύριος Βενιζέλος, είπε αφήστε, θα το διεκδικήσουμε, λέει, διπλωματικά. Δεν κατάλαβα. Γιατί, άμα έχουμε δίκιο, γιατί να μην πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο? Υπάρχει άλλη περίπτωση να πάμε να πάρουμε εμείς αλλιώς τα... Αφού υπάρχει και νόμος, λένε. Δεν μπορεί να τα δώσει και να θέλει ούτε δανεικά. Αφήστε τι συζητάνε. Δεν μπορούν να τα δώσουν. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θέμα. Λένε οι Άγγλοι, υποσχέθηκε η Ελλάδα ότι δεν θα θέσει θέμα μαρμάρων. Και γι' αυτό η άρνηση. Εξ όσο γνωρίζω, διπλωμάτες της μιας και της άλλης πλευράς, όταν πρόκειται να γίνει μια συνάντηση, μέρες πριν, εβδομάδες πριν, κάθονται και κανονίζουν την ημερήσια διάταξη. Την ατζέντα που λένε στα αγγλικά. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε 1, 2, 3, 5. Οι Άγγλοι λένε εμείς θέλουμε 6, 7, 8, 9, 10, 11. Εμείς λέμε κοίταξε το 11 να μην το συζητήσουμε. Και ο Άγγλος λέει και το 1 να μην το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, μπρος πίσω, καταρτίζεται ένας κατάλογος με τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν είναι έτσι, αν υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, με ποια λογική κάθισε 2 ώρες πριν τη συνάντηση και έθεσε αυτό το θέμα? Ήθελε να το θέσει, εννοώ εκτός ατζέντας. Δες τον άνθρωπο
Κάνε τη συνάντηση με τον Σούνακ και πες το μετά στον BBC. Πού είναι το πρόβλημα? Τι θα σου λέγε μετά? Να ακυρώσουμε αυτά που είπαμε? Ποιος είναι δίπλα του? Ποιοι είναι οι διπλωμάτες δίπλα του? Και λέει οι διαρροές των Βρετανών, ακυρώθηκε η συνάντηση γιατί μετά την δήλωση που έκανε στο BBC θα δινόταν η εντύπωση ότι η Αγγλία καθιστά θέμα πολιτικής διαπραγμάτευσης τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και επειδή θεώρησε ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας, είπε δεν σε βλέπω. Κρατήστε το λίγο αυτό. Και στη συνέχεια μας κάνουν και δεύτερη προσβολή. Λέει δες τον από κάτω, πώς θα μας έστειλε στο θηρορό. Εδώ τι γίνεται όμως? Δεν υιοθετούμε τίποτα. Εάν όμως είναι έτσι, εάν θεώρησαν οι Βρετανοί ότι προσβάλλονται, ακύρωσαν τη συνάντηση. Εμείς, όταν παραμονές έλευσης εδώ των Τούρκων, μας έκαναν παραβιάσεις, έβριζαν, έκαναν και τώρα πάλι κάνουν προκλήσεις. Εμείς θα ακυρώσουμε καμία συνάντηση? Τι λέτε? Εν πάση περιπτώσει, να πούμε, είναι προφανές φυσικά, αλλά να το τονίσουμε, μπράβο και στο Γκασελάκη και στον Ανδρουλάκη που στήριξαν την κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε τώρα τι έγινε λάθος. Εντάξει, τα κόμματα ενωμένα, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στο εξωτερικό, τον στήριξαν, μπράβο, η Ελλάδα έδειξε. Επίσης, θα έλεγα ότι πολιτικά μάλλον είναι λάθος αυτό που, για τα αγγλικά συμφέροντα είναι λάθος αυτό που έγινε από πλευράς του Σούνακ. Διότι αναδείχθηκε το θέμα, έγινε παγκόσμιο θέμα. Εντάξει, προσβολή, αλλά έγινε παγκόσμιο θέμα. Και βλέπουμε ότι οι Times αλλά και άλλα μέσα Βρετανικά λένε εκεί πρέπει να πάνε τα μάρμαρα και τα γλυπτά. Φυσικά, συζητούσα σήμερα με έναν μεγάλο άνθρωπο, μεγάλο όχι μόνο στην ηλικία αλλά και μου είπε, λέει, επειδή έχω πάει εκεί και τους έχω δει και τους έχω μιλήσει, δεν πρόκειται να μας τα δώσουν αυτοί. Διότι αν μας τα δώσουν αυτά, θα αδειάσει το Βρετανικό Μουσείο, θα τα ζητήσουν όλοι, θα αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ. Υπήρχε άλλος δρόμος, προσφυγή. Και εκεί ό,τι αποφασίζουν οι δικαστές, τι να κάνουμε? Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναγυρίσω στην διπλωματική προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, να ξαναδεί το περιβάλλον του, να ξαναδεί τους διπλωμάτες που είναι δίπλα του, να ξαναδεί τους συμβούλους που είναι δίπλα του. Δεν προσβάλλεται αυτός μόνον, προσβάλλεται και η χώρα μας και η Ελλάδα. Και αυτές οι ανοησίες που άκουσα από τους ανθρώπους που ήταν μαζί του, κάποιος δεν υπάρχει τέλος πάντων που να λειτουργεί σωστά δίπλα του και να το πει σκάστε επιτέλους, σκάστε, μην λέτε ανοησίες στον ελληνικό λαό. Πραγματικά αυτά που λέγανε, τα άκουσα, τις δικαιολογίες που λέγανε και πήδα και όλα τα κανάλια, δεν χρειάζεται αυτό η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται αυτό. Βγήκαν οι πολιτικοί, κάλυψαν τον Πρωθυπουργό, από εκεί και μετά ο τύπος έπρεπε να επικεντρώσει στα λάθη της προετοιμασίας που έγιναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιώνουμε τους Άγγλους. Τα έχουμε πει για τους Άγγλους τα αισθήματά μας. Τα έχουμε πει και τα ξέρουν. Αλλά δεν μπορεί να λένε τέτοιες ανοησίες. Αυτοί οι οποίοι έκαναν το λάθος βγήκαν να δικαιολογηθούν μετά με ανοησίες. Λοιπόν, καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά.